Μεγάλες είναι οι ανάγκες σε αίμα τον μήνα Αύγουστο λόγω της μεγάλης αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και των έκτακτων περιστατικών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου να κάνει επίγουσα έκκληση για αίμα με αρκετούς εθελοντές αιμοδότες να ανταποκρίνονται στο σχετικό κάλεσμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο λόγος είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από αίμα, γιατί έχουν μειωθεί δραματικά τα αποθέματά μας. Όπως κάθε Αύγουστο υπάρχει έλλειψη, αλλά φέτος ήταν ιδιαίτερα μεγαλύτερη, γιατί λόγω του ότι ο κορονοϊός έμεινε λίγο πίσω μας και μπόρεσαν να κάνουν όλοι διακοπές, ο τουρισμός αυξήθηκε πάρα πολύ στο νησί, με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορα τροχαία, όπως και διάφορα ατυχήματα λόγω του γλεντιών του 15 Αύγουστου, η αιμοδοσία ξέμεινε από αίμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρχεται ο κόσμος να δίνει αίμα. Εγώ ήρθα να δώσω για έναν συνάνθρωπο έτσι, που κάνει χειρουργείο, αλλά θα έρχομαι για να γίνω και σαν εθελοντής. Αξίζει δηλαδή και πρέπει ο καθένας να βοηθάει με τον τρόπο του. Λίγα λεπτά από τον χρόνο. Πολύ λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά και το προσωπικό πάρα πολύ εξυπηρετικό. Η αιμοδοσία του Παγνή άνοιξε σήμερα εκτάκτως το σταθμό αιμοδοσίας στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ και αύριο εθελοντές αιμοδότες θα μπορούν να προχωρήσουν στη σημαντική αυτή πράξη ζωής για όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη από αίμα από τις 10 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Τώρα ήταν πιο μεγάλο το πρόβλημα, οπότε κρίναμε ότι ήταν απαραίτητο να γίνει αυτή η κίνηση. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ηρακλειώτες έχουν ανταποκριθεί. Από το πρωί έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση, ιδιαίτερα γυναίκες, παλιούς καλούς εθελοντές. Και οι σύλλογοι έχουν κινητοποιηθεί. Νομίζω πως μπορεί η αρρώστια να μην κάνει διακοπές, αλλά και οι εθελοντές δεν κάνουν διακοπές όταν τους χρειαζόμαστε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.